Η μεγάλη σωρή από τα σκουπίδια που παρακολουθείτε στους τηλεοπτικούς σας δέκτες δεν βρίσκονται στην περιοχή του Χιτά, αλλά στο παραλιακό μέτωπο της πόλης του Ρεθύμνου, το οποίο δυστυχώς μετατράπηκε σε μια απέραντη χωματερή. Πάνω από 10.000 τόνοι σκουπιδιών και διάφορων άλλων άχρηστων αντικειμένων κατέληξαν στις παραλίες του βόρειου τμήματος του Μητροπολιτικού Δήμου έπειτα από την πρόσφατη θεομηνία που χτύπησε και το Ρέθυμνο. Όπως ήταν φυσικό, η εικόνα αυτή σήμανε συναγερμό στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου. Πρέπει τώρα να κάνουμε αυτή την πολλή δουλειά, να τα απομακρύνουμε γιατί είναι άσχημη εικόνα και πρέπει να προστατεύσουμε και το περιβάλλον. Γιατί διαφορετικά θα τα πάρει η θάλασσα πίσω ή θα τα σκεπάσει και το καλοκαίρι που θα καθαριστεί η παραλία και θα κοσκινιστεί, θα είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα να ξεσκεπαστούν τα σκουπίδια από την άμμο για να καθαριστεί. Όπως εξηγεί στην Κρήτη TV ο αντιδήμαρχος Δημήτρης Λελεδάκης, τα σκουπίδια αυτά βρίσκονταν στα ποτάμια και τα ρέματα πέριξ της πόλης, με αποτέλεσμα όταν αυτά υπερχείλησαν να παρασυρθούν και να καταλήξουν στις παραλίες. Αυτά είναι φαινόμενα από εμάς τους πολίτες. Με τις πολλές βροχές τα έφερε στη θάλασσα και η θάλασσα τα ξέφρασε στην παραλία. Η επιχείρηση σκούπα του Δήμου έχει ξεκινήσει μέρες τώρα και προβλέπεται να ολοκληρωθεί το αργότερο σε ένα μήνα από σήμερα, ενώ θα χρειαστούν 500 με 600 φορτηγά ώστε τα σκουπίδια να μεταφερθούν στο Χιτά Μαρίου. Έχουμε απομακρύνει τώρα γύρω στα 70 φορτηγά μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε και έχει ακόμα 5 φορές ακόμα παραπάνω. Βιαστήκαμε να κατέβουμε κάτω για να μην τα πάρει θάλασσα πίσω ή να τα σκεπάσει. Τα έχουμε κάνει σωρούς και τώρα σιγά σιγά τα απομακρύνουμε. Έχουν απομακρυνθεί από τη θάλασσα για να μην τα σκεπάσει και να τα πάρει πίσω και σιγά σιγά θα τα απομακρύνουμε. Έχει όμως πολλή δουλειά. Σύμφωνα με τον Δημήτρη Λελεδάκη, ο Δήμος καλείται τώρα να πληρώσει ένα αξιοσέβαστο ποσό στο Χιτά, το οποίο μάλιστα δεν είχε προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του. Πληρώνουμε κάθε τόνο και 23 ευρώ. Έτσι. Δηλαδή, ο Δήμος. Είναι ένα έξοδο για το Δήμο που δεν ήταν στον προϋπολογισμό. Δεν το είχαμε σκεφτεί ότι μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα. Γι' αυτό κάνω έκκληση στους πολίτες να μην πετάνε οτιδήποτε στα ρέματα, γιατί τα φέρνει στη θάλασσα. Ό,τι έχει ο κόσμος, οι πολίτες να το πετάξουν, να πάρουν στην υπηρεσία το 57945, να ενημερώσουν την υπηρεσία, να δώσουν ραντεβού, θα πάει η υπηρεσία από το σπίτι να το πάρει. Και για τους επαγγελματίες απευθύνουμε, υπάρχει η αδειοτημένη μονάδα στο Λατζιμά που μπορούν να τα πηγαίνουν εκεί και όχι στα ρέματα. Η εικόνα αυτή δημιουργήθηκε εξαιτίας του καθαρισμού των ρεμάτων που προηγήθηκε της θεομηνίας, με αποτέλεσμα τα σκουπίδια και τα μπάζα που κάποιοι ασυνείδητοι πετούσαν στα ρέματα να παρασυρθούν ευκολότερα από τα νερά και έτσι να καταλήξουν στις παραλίες της πόλης.